υψηλότερων ουρανών,
αυτήν λάμπρα τέρα και δεν ήρθει αντίθετες τα λάμπρα δεν Και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε
Συν τον άρχο σου Πατρίδη, το Παναγίο και αγαθό και ζωφιό σου πνεύμα, την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Κυρίου δεηθώμε, η ελέησο κύμη, δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Και όχι Αγίω Πνεύμα, και ειν και έργη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε Λέησον. Τους πονεμένους όλου του κόσμου, συνεννόμε και τις δικές μας προσευχές σήμερα, σε αυτή την παγκόσμια ημέρα μνήμης, τιμής, των θυμάτων, τροχαίων, δυστυχημάτων, των ανά τον κόσμο και ανά την οικουμένη. Και αισθανόμεθα σήμερα ακόμα πιο δυνατή, ιδιαίτερα είμαι σίγουρος όσοι βιώνετε αυτό το πόνο και αυτή τη θλίψη, εξαιτίας του γεγονότος ότι νιώθουμε και νιώθετε ότι δεν είμεθα και δεν είσαστε μόνοι, αλλά ότι υπάρχουν πολλοί ανατινικουμένοι αδελφοί μας, οι οποίοι βιώνουν τον ίδιο πόνο και σηκώνουν τον ίδιο το σταυρό και πορεύονται στον ίδιο Γολγοθά. Και νομίζω θα πρέπει εμείς να νιώθουμε ακόμα πιο δυνατοί, εξαιτίας του γεγονότος ότι η πίστη μας μας δίνει τη σιγουριά και τη βεβαιότητα της προσδοκίας της Αναστάσεως. Αυτή η βεβαιότητα η οποία διατρανώνεται μέσα από την Ανάσταση του Κυρίου μας, αυτή η βεβαιότητα η οποία μαρτυρείται 20 και πλέον αιώνες ως βίωμα και εμπειρία μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, μια βεβαιότητα την οποία δυστυχώς δεν τη μοιράζονται όλοι οι πονεμένοι του κόσμου, καθώς είναι πολλές και διάφορες οι αντιλήψεις, οι φιλοσοφίες, οι θεωρίες και οι θρησκείες. Σήμερα τιμούμε στο χώρο αυτόν τη μνήμη όλων των θυμάτων από τροχαία δυστυχήματα. Με απόφαση του ΟΗΕ, της Νομαρχίας Κανίων και του Υπουργείου Υγείας, η Τρίτη Κυριακή του μηνός Νοεμβρίου είναι η μέρα μνήμης των τροχαίων θυμάτων. Ευχόμεθα ο μακρύς κατάλογος που ήδη υπάρχει να μην αυξηθεί και να παραμείνουμε εκεί όπως είμαστε. Στα Χανιά, πρωτοπόρο νομός στην Ελλάδα, αλλά και παγκόσμια, τιμούμε πάντα με τον καλύτερο τρόπο τη μνήμη των νεκρών μας. Ευχόμεθα να μην μεγαλώσει ο κατάλογος, να παραμείνουμε εκεί και πάντα να έχουμε τη δύναμη να τιμάμε όπως πρέπει τη μνήμη των ανθρώπων. Σήμερα στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας θυμάτων από τροχαία ατυχήματα θέλουμε εδώ σε αυτό τον, θα έλεγα, το μοναδικό πάρκο, το πάρκο Πολέντερ του Περιβλητήμου Πλατανιά, στη μνήμη όλων αυτών των νέων ανθρώπων, κατά κύριο λόγο θα έπρεπε να πω, και είναι, αν θέλετε, μια εκδήλωση μνήμης που έχει σκοπό την αποφυγή στο μέλλον και όσον αφορά τη δική μας συμπεριφορά και παιδεία, το να μην μπορούν θρυνήσει καμιά οικογένεια από τέτοιο ατύχημα μέλος της οικογένειάς της. Να σας πω εδώ και ένα νούμερο, μελετώντας τη σημερινή μέρα, είδα ότι πάνω από 30 εκατομμύρια είναι καταγεγραμμένοι νεκροί σε όλο τον κόσμο, δηλαδή τα θύματα ενός παγκοσμίου πολέμου. Αυτό είναι τρομερό και μάλιστα μια εποχή που ο πολιτισμός και η τεχνολογία έχει προχωρήσει στα μέγιστα, να μην συμβαδίζει και η δικιά μας παιδεία πολλές φορές, η δικιά μας οδηγική συμπεριφορά που έχει να προστατεύσει το ίδιο το αγαθό που είναι η ζωή και η δικιά μας, αλλά και αυτού που είναι απέναντί μας. Τα ατυχήματα τα οποία έχουν με συνέπεια να χάνουν ζωές, να προκαλείται θλίψη, αλλά και τόσα άλλα μεγάλα προβλήματα. Αυτή η πλουτοβουλία που ανελήφθη εδώ στα Χανιά, με αυτόν εδώ τον χώρο, τον πάρκο για τα ατυχήματα των βροχαίων. Σε συνδυασμό με όλες τις ενέργειες οι οποίες γίνονται και προσπαθούν την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, πιστεύω πως είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνει κανείς για να αποφύγουμε